Αυτή είναι η σύραγγα στη Δουκίσης Πλακεντίας, στο σημείο όπου υπογειοποιείται το δίκτυο και συνεχίζει για τη γραμμή 3 του μετρό. Εκεί, την περασμένη Τετάρτη, μια λανθασμένη διαδρομή που είχε χαράξει ο σταθμάρχης θα οδηγούσε το σειρμό του προαστιακού στις γραμμές του μετρό με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ο σταθμάρχης, ο οποίος ελέγχεται για τη λάθος διαδρομή που έστειλε το σειρμό του προαστιακού, τέθηκε σε αργία. Εν τούτης, οι μηχανοδηγοί δεν σταμάτησαν στις ενδείξεις των φωτοσημάτων, συνέχισαν την πορεία τους. Οι μηχανοδηγοί υποστηρίζουν ότι το φωτόσημο ήταν ανοιχτό, καταγγέλλοντας ότι ο συνάδελφός τους προσπάθησε μάταια να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη. Ακούει η τηλεδιοίκηση ΣΚΑ. Προαστιακό σιδηρόδρομο 4245. Παρακαλώ, ελέγξτε τη χάραξή μου. Τηλεδιοίκηση ΣΚΑ, ακούει. 18 μήνες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, η πολιτική του ΠΑΜΑ και Βουδγή είναι εδώ και θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Τα επόμενα Τέμπη δυστυχώς είναι μπροστά μας και αυτοί θα έχουν την αγκαίρια την ευθύνη. Ο μηχανοδηγός εισήλθε με χαμηλή ταχύτητα στην λανθασμένη διαδρομή με κατεύθυνση το μετρό της Δουκίσης Πλακεντίας. Τότε ήρθε η απάντηση από το ΣΚΑ που είδε την κίνηση στον πίνακα της τηλεδιοίκησης. Επικοινώνησε μαζί του και τον ανάγκασε να κάνει 300 μέτρα οπισθοπορία λίγο πριν το τούνελ. Οι μηχανοδηγοί του σειρμού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Η κίνηση τόσο του εν λόγω σειρμού όσο και των υπολείπων γίνεται και με σηματοδότηση και με τηλεδιοίκηση και τα οποία λειτουργούν κανονικά. Τόσο οι σειρμοί του προαστιακού όσο και αυτοί του μετρό έχουν απόλυτη συμβατότητα, οπότε ακόμα και αν εισέρχονταν στη γραμμή του μετρό δεν θα σφήνωνε στη σύραγγα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας για το περιστατικό. Ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν πλήρως και η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση και μάλιστα αυτό προκύπτει από μια σειρά από προειδοποιήσεις που είχε ο μηχανοδηγός. Πρέπει να δούμε τι συνέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό και παρά τις προειδοποιήσεις είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Παίζουν επικίνδυνα με την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων. Αδιαφορούν για τα προβλήματα του σιδηροδρόμου, τους ενδιαφέρει μόνο η συγκάλυψη. Η διοίκηση του ΟΣΕ αναφέρεται για άλλη μια φορά αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα και όχι στην έλλειψη σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου για την ασφάλεια των σειρμών. Πειρά στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.